Την τελευταία του πνοή, την ώρα που έκανε τον περίπατό του στον παραλιακό δρόμο στο κράθιο Ακράτας, άφησε χθε το πρωί ένας 77χρονος άνδρας. Ο άνδρας εντοπίστηκε ανέστητο στο δρόμο από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν τα συγγενικά του πρόσωπα και την αστυνομία. Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διενεργηθεί νεκροψία. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία από την είδηση του θανάτου αγρότη στο Γαλατά ο οποίο βρήκε τραγικό θάνατο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίε, ενώ έκανε αγροτικέ δουλειέ, τον καταπλάκωσε η ριμούλκα από το τρακτέρ του. Στην Αττική φαίνεται ότι βρίσκεται το ορμητήριο βομβιστών που ανατείναξαν το ATM της Εθνικής Τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ στην Οβριά της Πάτρας τη Δευτέρα του Πάσχα και έφυγαν με σχεδόν 130.000 ευρώ αλλά άφησαν και πίσω τους άλλα 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγραφή, οι δράστε άρπαξαν τι κασετίνε με τα χαρτονομίσματα των 20 ευρώ, αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν αυτέ των 50, καθώ δεν απελευθερώθηκαν από την έκρηξη. Το περιεχόμενο άλλη μία κασετίνα κόρπησε στο δρόμο που γέμισε με χαρτονομίσματα των 20 ευρώ, αλλά οι δράστε δεν μπήκαν στον κόπο να τα μαζέψουν. Το υλικό από τι κάμερε τη περιοχή έδειξε ότι εκτό από του βομβιστέ που προειδοποίησαν το φύλακα διπλανού εργοταξίου να απομακρυνθεί γιατί θα γινόταν έκρηξη, υπήρχε και τρίτο συνεργό του που είναι άγνωστο το πώ διέφυγε. Η μοτοσυκλέτα με την οποία διέφυγαν οι δύο κρανοφόροι κακοποιοί βρέθηκε καταλελειμμένη στην περιοχή του Ομπλού και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Όπω διαπιστώθηκε, η μοτοσυκλέτα νίκη σε κάτοικο τη περιοχή τη Αττικής ενώ έφερε πινακίδα κυκλοφορία που φέρεται να είχε κλαπεί από άλλη μηχανή. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτη αναζητείται καθώ δεν είχε δηλώσει κλοπή, ίσω γιατί έλειπε για Πάσχα και δεν την αντιλήφθηκε. Επίδεσε από αδέσποτο σκύλο δέχτηκε γυναίκα στο Μεσολόγιο έξω από τον κήπο των Ηρών. Η γυναίκα είναι εργαζόμενη του Δήμου και η επίθεση έγινε την ώρα που εργαζόταν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογίου. Οι επιθέσει αδέσποτων σε ανθρώπου δεν έχουν τέλο, ενώ από την άλλη όλα αυτά τα εγκαταλελειμμένα ζώα είναι και τα ίδια εκτεθειμένα σε κινδύνου και προσπαθούν να επιβιώσουν στου δρόμου.